αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα μικρών παιδιών 6 μηνών, 8 μηνών που ζουν αυτό το δράμα στην πλατεία Συντάγματος. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους, γιατί αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός αδιακρίτως πολιτικών πεπιθήσεων είχε πάντα μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία ζει τα τελευταία 5 χρόνια μια δραματική, καθοδική κοινωνική κινητικότητα. Η ακραία φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η υπογενετικότητα, η αύξηση των θανάτων, οι αυτοκτονίες, η καταστροφή της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούσαν τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας, διαμορφώνουν ένα μελαγχολικό τοπίο που επιβάλλει τη μυρολατρεία στα πρόσωπα των Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βυθίζει μέρα με τη μέρα τους Έλληνες στην απαξίωση και καταβυθίζει την αξιοπρέπειά τους στην αναξιοπρέπεια. Οι νέοι επιστήμονες αυτής της χώρας, οι άνθρωποι που πραγματικά σπούδασαν με τη φορολογία του Έλληνα πολίτη και με τον κόπο και το μόχθο των οικογενειών τους, τα γερά μυαλά του τόπου αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεγαλύτερη φτώχεια σε μια χώρα δεν είναι η έλλειψη κάποιου οικονομικού πλούτου, είναι η έλλειψη επιστημόνων. Και η χώρα είχε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Και αντί να φέρουμε συνομοσχέδια εδώ που να στηρίζουμε την έρευνα, την καινοτομία και την εφαρμοσμένη καινοτομία, αντί να δίνουμε δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους να συμβάλλουν στην πραγματική ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τους πρόχνουμε να παίρνουν το ονοματιό τους και να πάνε στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια πραγματική γενοκτονία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλώντας εχθές ο Υπουργός Υγείας, με περιέγραψε μια επιφανειακή εικόνα για το τι συμβαίνει στον χώρο, αυτόν τον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Μας είπε λοιπόν ότι έχει εξασφαλίσει πιστώσεις 5 εκατομμυρίων το μήνα για τους ανασφάλιστους πολίτες της χώρας που ξεπερνάνε τα 2 με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν μας είπε όμως ότι δεν υπάρχει μόνο υγειονομικό κριτήριο για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά υπάρχει και οικονομικό κριτήριο. Απεκρύβει αυτό το κριτήριο, που σημαίνει όποιος έχει 12.000 εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα, δεν μπορεί να υπαχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν αφήνεται στην τύχη του. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς πιστεύετε ότι οι δαπάνες οι κοινωνικές, γι' αυτό και οι δεσμεύσεις σας στα μνημόνια μιλούν για 38% κοινωνικές δαπάνες το 18, άρα μια φθήνουσα πορεία των δαπανών για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οδηγείται αυτός ο ευαίσθητος τομέας σε μια κατάσταση πραγματικού αδιεξόδου. Μας μίλησε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας για τη λεγόμενη προκλητή ζήτηση και δεν μας είπε πόσες άδειες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για αξονικούς τομογράφους δόθηκαν από μετά την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το πληθυσμιακό κριτήριο για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. Μας είπε για τους διαγωνισμούς στα νοσοκομεία και απέφυγε να μας πει αυτό που συνέβη με τους περίφημους διαγωνισμούς για εταιρείες οι οποίες δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους και είχε δεσμευτεί από το Δήμα τους της Βουλής ο κύριος, ο προκάτοχος, ο κύριος Λικουρέτζος, ότι αυτές οι εταιρείες δεν θα λάβουν μέρος σε άλλους διαγωνισμούς. Αυτή η εταιρεία λοιπόν που προέβη σε αυτή την ενέργεια τότε, σήμερα πήρε ολόκληρο το διαγωνισμό της Ελλάδος. Δεν μας είπε πόσα εκατομμύρια χάθηκαν από την καθυστέρηση διαγωνισμού για τη μεταφορά του αίματος και τη μοριακή του και το μοριακό του έλεγχο. Δεν μας είπε ο κύριος Υπουργός και κανένας υπουργός της κυβέρνησης μέχρι σήμερα αν ζήτησε από το ΣΔΟΕ
να ελέγξει τις πολυεθνικές του φαρμάκου, δύο εκ των οποίων οι πρώτες έχουν τζίρο τα τελευταία 5 χρόνια 1 δισεκατομμύριο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το χρόνο. Και ξέρετε πόσα κέρδη δηλώνουν? Το 10 δήλωσαν ζημίες. Όταν όσοι ασχολούμαστε με το φάρμακο ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εταιρείες αυτές διακινούν πρωτότυπο φάρμακο που έχει κέρδη πάνω από 80%. Και θα ρωτούσε κάποιος τι θα αντιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Σας προτείνουμε λοιπόν να κάνετε αυτό που έχει κάνει η Γερμανία. Η Γερμανία έχει διπλάσιο rebate από την Ελλάδα της ανθρωπιστικής κρίσης. Δηλαδή ζητάει επιστροφή φόρου από την τιμή κατά διπλάσιο ποσοστό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θα μπορούσε λοιπόν να ζητήσει 30%. Το δικαιούται. Και αν ήθελε να στηρίξει την ανάπτυξη της χώρας, θα μπορούσε, παρακαλώ, να πει ότι όσοι παράξουν φάρμακο στην Ελλάδα θα μπορούν να πληρώνουν πολύ λιγότερο rebate. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί δρόμοι και πάρα πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την κρίση. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, θέτοντας 2-3 ερωτήματα στον Υπουργό Οικονομικών. Θέλω να το ρωτήσω, όταν ξεκίνησε η προκήρυξη για το επένδυση στο ελληνικό, ο τότε Πρόεδρος, ο κύριος Μητρόπουλος και η συναυτό είχαν δηλώσει στο Bloomberg, είχαν δηλώσει στο Reuters ότι το πλειοψηφικό πακέτο του ιδιώτη θα είναι 70%. Άρα η Ελλάδα... Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Παρακαλώ. Κλείνω. 30% συμμετοχή στα κέρδη και στην υπεραξία όλων των εταιριών που θα είχαν δημιουργηθεί εκεί. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Ότι σήμερα έχει δοθεί το 100%, καταργείται το σύμφωνο μετόχου, άρα δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την υλοποίηση αυτού του έργου. Ωραία, ευχαριστούμε. Αυτά είναι τα έργα και τις ημέρες της σημερινής. Ευχαριστούμε πολύ. Το παρατεταμένο κουδούνι.